Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Ήδη εμείς ξεκινήσαμε τη συζήτηση όσο εσείς βλέπατε τους τίτλους της εκπομπής. Εκπέμπουμε ζωντανά νέα από το κεντρικό στούντιο του Κόντρα στον Ταύρο. Και είμαστε εδώ κοντά σας, μαζί με εκλεκτούς φίλους που ξεκινούν από διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες, για να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά τα γεγονότα που τρέχουν και κυρίως για να μπορέσουμε να σας δείξουμε, όπως συνηθίζουμε να λέμε και το εννοούμε, τι κρύβεται πίσω, ποια είναι η αλήθεια πίσω από τα γεγονότα, τις δηλώσεις και τις ειδήσεις. Φίλοι και φίλες, κατά τη γνώμη μας, κορυφαία είδηση, και δεν είναι καλή είδηση, είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην τακτική σύνοδό της που έγινε στη Βιέννη, αποφάσισε και το ανακοίνωσε σε press conference ο κύριος Ντράγκη, ο διοικητής της, ότι στις 22 Ιουνίου θα πάρει απόφαση για το αν θα επιστρέψουμε το waiver για την Ελλάδα. Θα εξηγήσουμε τι είναι αυτό. Ο κύριος Ντράγκη είπε, ψηφίστε και τα προαπαιτούμενα, για να έρθουμε στις 22 Ιουνίου, στην επόμενη σύνοδο, να το συζητήσουμε για να δούμε τι θα κάνουμε. Είναι ακριβώς η περιβόητη, η περίφημη καλύτερα, περιβόητη έχει μια κακή χρειά, διαδικασία ποσοτικής χαλάρωσης, από την οποία μέχρι τώρα έχουν εξαιρεθεί τα ελληνικά ομόλογα και θα μπουν τα ελληνικά ομόλογα στην ποσοτική χαλάρωση, από την οποία υποφελούνται άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, όταν το κρίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν το έκρινε ακόμη, μας δίνει μια παράταση στην αγωνία μας μετά τις 22 και ζήτησε να ψηφιστούν και τα προαπαιτούμενα. Προαπαιτούμενα λοιπόν ψηφίζονται στη Βουλή. Ήρθαν οι περίφημες τροπολογίες, η ουρά του πολιτικού θορύβου για τις offshore εξακολουθεί να υφίσταται και μέσα σε αυτό το θόρυβο βλέπουμε την κυβέρνηση να δέχεται μύδρους από όλη την αντιπολίτευση για το τι έκανε πριν και το τι έκανε μετά, μύδρους για την πρώτη διάταξη, αλλά μύδρους και για τη δεύτερη διάταξη. Απ' την άλλη πλευρά όμως, βλέπουμε και πολλές απορίες στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί τελικά έπρεπε να φύγει η Νέα Δημοκρατία, ποιος είναι εκείνος που παρέσυρε τον αρχηγό Κυριάκο Μητσοτάκη για να εγκρίνει την αποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας και αν τελικά η αποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας από τη Βουλή διευκόλυνε στην πράξη ή όχι την κυβέρνηση. Πάντοτε στην επικαιρότητα. Μια ιστορική απόφαση. Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, η Bundestag, πήρε μια απόφαση με την οποία σφραγίζει μια ολόκληρη ιστορική περίοδο. Αποδέχθηκε τη γενοκτονία των Τούρκων σε βάρος των Αρμενίων, αλλά και άλλων φυλών και εθνοτήτων που ζούσαν τότε στην λεκάνη της Μικράς Ασίας. Δηλαδή Ποντίων, Χριστιανών Χαλδαίων, Ασσυρίων και ούτω καθεξής. Η απόφαση αυτή ψηφίστηκε ομόφωνα. Μιλάμε για μια απόφαση ιστορική. Απουσίαζε η κυρία Μέρκελ. Είχε κάποιες υποχρεώσεις στη γερμανική περιφέρεια. Ωστόσο και οι βουλευτές της ψήφισαν με το χέρι στην καρδιά. Η Τουρκία αντέδρασε αμέσως και απέσυρε για διαβουλεύσεις στην Άγκυρα τον πρεσβευτή της στο Βερολίνο. Κατά τα άλλα, απολογισμός του διαστήματος που κυβερνάει από το Γενάρη μέχρι σήμερα και ιδιαίτερα από τον Σεπτέμβρη μέχρι σήμερα έγινε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Αλέξη Τσίπρα σε ατμόσφαιρα νίκης. Ισχύει αυτό στην πράξη? Θα το δούμε, θα το εξετάσουμε. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Και η Ιερά Σύνοδος, θα δούμε το περιεχόμενο, εξέδωσε μια σκληρότατη ανακοίνωση κατά του κυρίου Φίλη, στρεφόμενη κυρίως εστιάζοντας την κριτική της στα όσα είπε ο Υπουργός Παιδείας για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών αλλά και των αρχαίων. Κυρίες και κύριοι, έχουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Θηδαίο, βουλευτή Βιωτίας του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ που ήρθατε, κύριε Θηδαίο. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τον κύριο Κώστα Κυρανάκη, πρόεδρο της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, από τα νέα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και στενό συνεργάτη του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη. Ευχαριστώ, κύριε Κυρανάκη. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Θόδωρο Μαργαρίτη, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ και υπεύθυνο τύπου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Yes. Ευχαριστώ, κύριε Μαργαρίτη. Την κυρία Μανταλένα Παπαδοπούλου, εκπρόσωπο των ΑΝΕΛ, επίσης από το νέο στελεχικό δυναμικό της Δημόσιας Ζωής. Ευχαριστώ που ήρθατε. Και από το χώρο της παραγωγικής δραστηριότητας της
της τρέχουσας οικονομίας, της δρόσας οικονομίας, Ευρυπίδης Κωνσταντινίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος, για να μας μεταφέρει τον παλμό της αγοράς και κυρίως τα μεγάλα προβλήματα αυτού του κομματιού της αγοράς εξαιτίας εκκρεμωτήτων και άλλων καταστάσεων για τις οποίες θα μιλήσουμε σε ένα μέρος της εκπομπής. Θέλω όμως, κύριε Καλοκαιρινέ, να δώσουμε στον αέρα την εικόνα από αυτά που έγιναν στη Θεσσαλονίκη χθες. Λοιπόν, έχουμε δώσει φυσικό ήχο. Έχουμε δώσει τον φυσικό ήχο. Είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα, κυρίες και κύριοι. Είναι εικόνες από το περίπτερο 16 της ΔΕΘ. Πάνω από 9.000 συμπολίτες μας, αξιοπρεπείς Έλληνες και Ελληνίδες, πήγαν εκεί να επωφεληθούν από τη διανομή δωρεάν τροφίμων. Οι εικόνες ήταν δραματικές και δείχνουν σε όλο το πλάτος και σε όλο το βάθος την κρίση που μαστίζει την ελληνική κοινωνία. Άνθρωποι ποδοπατήθηκαν, σπρώχθηκαν, περίμεναν για ώρες την ουρά. Αισθάνθηκαν οι άνθρωποι αυτοί, καθόλου άξιοι συμπολίτες μας και συμπατριώτες μας, ότι έχασαν την αξιοπρέπειά τους για λίγο. Οι εικόνες είναι δραματικές. Έχουμε να σας δείξουμε βίντεο μεγάλης διάρκειας, αλλά ο χρόνος της εκπομπής δεν το επιτρέπει. Νομίζω όμως, αγαπητή κυρία και αγαπητοί κύριοι που είστε εδώ κοντά μας και όλοι εσείς που μας βλέπετε, ότι είναι ενδεικτικά όλα αυτά της κρίσης που μαστίζει την ελληνική κοινωνία και πόσο βαθιά έχει πλήξει ακόμα και την αξιοπρέπεια του Έλληνα αυτή η κρίση. Κύριε Θηδέ, τι έχετε να πείτε εσείς, που είστε ένας άνθρωπος συγκλωτημένος και μετριοπαθής. Σας θυμάμαι ακόμη και την εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ γύριζε πάνω στο άρμα με το ξύφος του αριστερισμού μετά την 25η Ιανουαρίου και μέχρι το καλοκαίρι. Εσείς είχατε μετριοπαθείς και συγκλωτημένους τόνους στην δική σας τοποθέτηση. Μάλλον λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε προς την πλευρά σας, παρά εσείς παρακολουθήσατε την κεντρική γραμμή. Θέλω όμως να μου πείτε, τι έχετε να πείτε για αυτή την εικόνα που είδαμε όλοι στη Θεσσαλονίκη. Κανείς δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος από τέτοιες εικόνες. Δεν έχει σημασία αν τις έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Δεν έχει σημασία αν τις έχουμε βιώσει στους τόπους που ζούσαμε μέχρι πριν γίνω βουλευτής. Δεν έχει σημασία, αν θέλετε, εάν αυτή η εικόνα μπορεί και να επαναληφθεί. Αυτό που έχει σημασία είναι τι μέτρα μπορείς να πάρεις, ποια πολιτικές μπορείς να ακολουθήσεις για να αμβλύνεις αυτά τα προβλήματα, να μειώσεις αυτές τις κοινωνικές καταστάσεις που πραγματικά δεν τιμούν τον άνθρωπο, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι μέσα από το κοινωνικό πρόγραμμα που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ήδη 30 δήμοι, όπως ανακοινώθηκε προχθές, θα μπουν σε ένα πρόγραμμα για 40.000 άπρους πολίτες, όπως αυτό μπορεί δηλαδή, να συνοδεύεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ λεπτό, από τη μία κόβει συντάξεις, μισθούς, λοιπόν, αυτό και είναι, από την άλλη λοιπόν, κάνει κοινωνική θα φτάσουμε, πολιτική. Θα φτάσουμε. Αυτή είναι μια τι εικόνα είναι αυτή. Επιτρέψτε μου να πω ότι σε αυτή τη διαπίστωση δεν θα συμφωνήσω ότι κόβει συντάξεις και μισθούς. Έτσι. Για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Νομίζω λοιπόν ότι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ψήφισε για περίπου 2 εκατομμύρια ανασφάλιστους να μπορούν να παίρνουν, να επισκέπτονται τα δημόσια νοσοκομεία για γιατρούς και για φάρμακα και να έχουν περίθαλψη, όπως 40.000 συμπολίτες μας μπαίνουν επιλωτικά σε 30 δήμους μεθαύριο, όπως 11.000 συσίτια καταρχήν στα σχολεία, είναι τα μέτρα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, κάποια από τα μέτρα που παίρνει για να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση όπως έχει διαμορφωθεί την τελευταία εξαετία. Κύριε Κυρανάκη, είναι τα πράγματα έτσι? Κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κοινωνική πολιτική? Κύριε Παναγιωτόπουλε, χωρίς να θέλω να επέμβω στο έργο σας, νομίζω ότι εδώ, επειδή είμαστε τέσσερις πολιτικοί και ένας άνθρωπος της αγοράς,
Θα ήθελα πρώτα να ακούσουμε τον κύριο Κωνσταντινίδη. Θα πάμε στον κύριο Κωνσταντινίδη. Και να ακούσουμε λίγο, πρώτα την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην καθημερινότητα και μετά να μπορέσουμε να απαντήσουμε για να κάνουμε το διάλογο διεθνών επιχειρημάτων. Επιμένω σε αυτό γιατί νομίζω ότι πρέπει να αποκτήσουμε μια κουλτούρα σιγά σιγά να ακούμε περισσότερο τα κόμματα αντί να λέμε την άποψή μα χωρίς να ακούμε τίποτα. Και θα ήθελα, αν θέλει, να χρησιμοποιήσει και το δικό μου χρόνο και θα απαντήσω μετά. Κύριε Μαργαρίτη. Η χθεσινή αντίφαση είναι δραματική. Την ώρα που βλέπουμε αυτές τις σκληρές εικόνες από τη Θεσσαλονίκη, στη Βουλή, από λάθος, θέλω να πιστεύω, του ΣΥΡΙΖΑ, συζητούσαμε για τις offshore εταιρείες. Mm-hmm. Δηλαδή, προσέξτε, χάθηκε πολύτιμος χρόνος και μια... Λάθος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και της αντιπολίτευσης, έτσι. Η αντιπολίτευση δεν έκανε λάθος. Έκανε λάθος η Νέα Δημοκρατία που φύγει. Ξέρετε, είμαι κεντροδεξιός, δεν κρύβομαι. Το λάθος του ψήφισε όμως. Αλλά εδώ η παρούσα αντιπολίτευση. Όλοι ψηφίσατε. Ψηφίσαμε, προσέξτε. Και τελικά, με συγχωρείτε, από μια διάταξη η οποία δημιουργούσε πολλά ερωτηματικά και πολλές σκιές, πήγαμε, με συγχωρείτε, σε μια διάταξη η οποία νομικά είναι κατάπτυστη. Νομικά είναι κατάπτυστη. Να τα πάρουμε, τη σειρά. Για ποια διάταξη μιλάτε? Η καινούργια. Προσωπική σας άποψη. Όχι, νομική, επιστημονική μου άποψη. Ναι, είναι προσωπική άποψη. Ασφαλώς προσωπική. Να πω. Και αναλαμβάνω και το κόστος. Σας λέω, κύριε Θηδαίο, ότι δεν στέκεται πουθενά αυτή η διάταξη. Νομίζω ότι μίλαγα. Νομίζω ότι μίλαγα. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, λέω το εξής. Το πρόβλημα είναι ότι χάθηκε χρόνος, γιατί η κυβέρνηση όφιλε να προσέξει την αρχική διάταξη που έφερε. Χθες ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει το εξής απίστευτο. Να λέει ότι ήταν σωστή και η πρώτη διάταξη για τις offshore εταιρείες και στη συνέχεια να δικαιολογεί και τη διόρθωσή της. Τουλάχιστον η Δημοκρατική Συμπαράταξη, Πασόκ Δημάρ, ψηφίσανε χθες αυτή την, ας πούμε, υπερβολική διατύπωση που υπήρξε, δηλαδή την πλήρη και, ας το πούμε, ολοκληρωτική αντιμετώπιση των offshore εταιρείων. Είναι τώρα αυτή η εικόνα. Κοιτάξτε, το κρίσιμο ήταν. Έχουμε καπιταλισμό ή δεν έχουμε στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνω, αλλά το κρίσιμο ήταν να υπάρξει μια διόρθωση σε αυτή την επέσχυντη τροπολογία. Μήπως υπήρχε... έγινε πολύ θόρυβος χωρίς να υπάρχει ψαχνό. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει μεγάλο ψαχνό. Μαργαρίτη. Και εγώ περιμένω να δω τα στοιχεία, ποιοι πολιτικοί θα πάνε να δηλώσουν. Εσείς λέτε τώρα ότι υπάρχει σκιά από πίσω. Κάτι γίνεται. Δεν με συγχωρείτε, βάλανε μέσα σε 7.500 σελίδες, κατά λάθος μπήκε ένα ποντικάκι. Εδώ η ιστορία των offshore εταιρείων ήταν μια αλλαγή. Επιτρέψτε μου να το πω. Η κυβέρνηση λέει ότι ήρθα να ορίσω ποια είναι η εξωχώρια εταιρεία. Εδώ υπήρξε μια αλλαγή από μια αυστηρή νομοθετική ρύθμιση που υπήρχε επί Καστανίδη, η οποία ρητά απογόρευε από τους πολιτικούς να έχουν υπεράκτιες επιχειρήσεις και ειδικά σε φορολογικούς παραδείσους. Τώρα, το δραματικό στην υπόθεση λοιπόν ότι ενώ αυτή η συζήτηση στη Βουλή με αυτούς τους έντονους τρόπους και με τη λαθεμένη αποχώρηση, κατά τη γνώμη της Νέας Δημοκρατίας, σηματοδοτούσε τη χθεσινή μέρα, οι συμπολίτες μας στη Θεσσαλονίκη δίναν μάχη για λίγο κοτόπουλο, λίγο τυρί και λίγα φρούτα. Δυστυχώς αυτή είναι η εικόνα. Και αυτή η εικόνα δείχνει, κατά τη γνώμη μου, την αντίφαση την οποία βιώνει το πολιτικό σύστημα. Να πω κάτι. Μήπως θα ήταν απλούστερο να υπάρξει μόνο μια διάταξη που να λέει ότι ο πολιτικός πρέπει να δηλώνει ό,τι έχει και να το δικαιολογεί. Τελεία. Όποιος αποκρύψει οποιοδήποτε περιουσιακό του στοιχείο καταδικάζεται με ισόβια. Εγώ θα έλεγα όχι. Είτε όχι. Έχει εξωχώρια, είτε έχει εσωχώρια. Να το πάω λίγο. Να τη δηλώσει. Να σας πω και κάτι. Να δικαιολογήσει πώς την απέκτησε. Εντάξει, κύριε Παναγιώτη. Εάν δεν δικαιολογήσει, μέσα. Το κατάλαβα. Απλά. Εγώ θα ήθελα πάντως οι πολιτικοί στην Ελλάδα τα χρήματά τους να τα έχουν στις ελληνικές τράπεζες, στις ελληνικές δομές. Μια χαρά υπάρχουν και μετοχές και δραστηριότητες και αμοιβαία κεφάλαια και όλα τα οποία, ας το πούμε, είναι μια επένδυση στη δύσκολη φάση που περνάει η ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα. Δεν θα ήθελα δηλαδή την ίδια ώρα που υποδεικνύουν δηλαδή, τους πολίτες. Εσείς, ας πούμε, αν είστε βουλευτής. Για τους πολιτικούς λέω. Δεν δικαιούστε να έχετε μετοχές στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, δεν το συζητώ αυτό. Δεν το συζητώ. Σας λέω τι θα ήθελα. Σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, διεθνή αγορά κεφαλαίων. Μα δεν το συζητώ, κύριε Μαγκαρίτη. Αυτά είναι πρωτοφανή. Προφανώς η Ουγκάντα του 21ου αιώνα έχει προχωρήσει η Ουγκάντα. Λέω τι θα ήθελα. Από την εποχή του Μουσεμβέλη. Κοιτάξτε, τι θα ήθελα. Γιατί αυτό που ισχυρίζομαι εγώ και λέω, το ηθικό πλεονέκτημα, ξέρετε, δεν είναι στο DNA μιας ιδεολογίας ή ενός κόμματος. Αυτά είναι παραμύθια. Καλά, αυτά είναι, έτσι. Το ηθικό πλεονέκτημα τεκμηριώνεται από τις στάσεις ζωής και από την ανθρώπινη συμπεριφορά. Εγώ λοιπόν λέω, σαν προοδευτικός, σαν άνθρωπος της αριστεράς, τα χρήματα και αυτά που έχω κιόλας, τα έχω στις ελληνικές τράπεζες. Δεν σκέφτηκα ποτέ να τα βγάλω, δεν σκέφτηκα ποτέ να τα πάω σε ξένη τράπεζα και αυτό πρέπει να κάνουν όλοι οι Έλληνες πολιτικοί. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα, ότι έχουν το δικαίωμα, το έχουν. Αλλά προσπαθώ να εξηγήσω πώς τεκμηριώνεται το ηθικό πλεονέκτημα. Κλείνω όμως την ιστορία για τις offshore εταιρείες, διότι για να ολοκληρώσω και το συλλογισμό μου, ότι ήταν δραματική εικόνα της χθεσινής συζήτησης. Η φασαρία με τις offshore γίνεται όχι για να δούμε που έχει κανείς τα λεφτά του.
για να δούμε αν κρύβει κανείς λεφτά που δεν έχουν δηλωθεί. Σωστό. Αυτό είναι το θέμα των offshore. Σωστό. Αλλά εγώ επιτρέψτε αν μου. Αν κανείς είχε 10 offshore και τις δήλωνε. Επιτρέψτε μου σε αυτό να έχω ένα. Ας πούμε, όσοι ασχολούνται με την αυτιλία έχουν υπεράκτης εταιρείες. Άμα είναι νόμιμες και δηλωμένες. Αλλά επιτρέψτε μου αυτό σε αυτό να πω ότι έχω και ένα προτεσταντισμό. Ότι καλά είναι τα χρήματα στην Ελλάδα. Κλείνω. Δεν είναι μόνο η εικόνα αυτή θέση Θεσσαλονίκη και η αντίφαση με τη συζήτηση για τις offshore εταιρείες. Είναι τα λουκέτα. Στο Μάριοτ, στο Λίντρα και στο Πισό. Στην ηλεκτρονική Αθηνών. Στην ηλεκτρονική. Είναι το αφορολόγητο που κατέβηκε στα 8.600. Και αυτό δεν είναι φιλολαϊκό. Είναι το ακατάσχετο που είχε ανέβει στα 1.500. Επομένως, εγώ τι θέλω να πω. Κατά τη γνώμη μου, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει πλήρως στον νεοφιλελεύθερο δρόμο. Κατά τη γνώμη μου. Είναι νεοφιλελεύθερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω τι έγινε πολύ απλά. Γιατί μέχρι τώρα η αριστερά κατηγορούσε τον κύριο Μητσοτάκη. Να σας πω, είναι λίγο απλό. Εγώ ακούω τον κύριο Μητσοτάκη να εκφράζεται περισσότερο σαν φιλελεύθερος σοσιαλδημοκράτης σήμερα παρά με την εικόνα που του έδινε η αριστερά από το παρελθόν. Η εξιστόρηση μου είναι πάρα πολύ σύντομη. Ναι. 6 μήνες δόθηκε μια μάχη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ με αυταπάτες όπως ονόμησε ο Πρωθυπουργός. Αυτή η μάχη οδήγησε σε ήττα, όπως παραδέχονται τα ίδια τα ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δημιούργησε έναν δυσμενή σχετισμό και τώρα έχουν. Πάει στο άλλο άκρο και τα δέχονται όλα. Γιατί τα δέχονται όλα. Διότι όταν εξεκτεθεί ανεπανόρθωτα. Δηλαδή η αριστερά των ιδανικών, του ιδεαλισμού, έχει τέτοια εξουσιομανία. Να φτάσουμε εκεί. Όχι, ρωτάω τον κύριο Μαργαρίτη να μου κάνει μια ερμηνεία. Σας έχω πει. Να δούμε αν μειωθήκαν οι κύριες συντάξεις. Μεγαλώσανε στα αμφιθέατρα με αυτούς τους ανθρώπους. Ας φτάσουμε σε πιο πεζά πράγματα. Σας είχα πει σε μια άλλη εκπομπή, ο Φουκό λέει ότι η εξουσία δεν έχει γενέθλιο τόπο, ούτε ιδιοκτησία. Η εξουσία είναι ένας μηχανισμός αλωτρίωσης και κυριαρχίας που διαμορφώνεται σε όλα τα πολιτικά συστήματα, είτε έχουν αριστερό πρόσημο, γιατί δεν έχουμε δει μεγάλα επαναστατικά κινήματα τα οποία καταλήξανε σε δραματικές γραφειοκρατίες. Σωστό, να πρωτοθυμηθεί. Μάλιστα. Κύριε Παπαδοπούλου, είναι δικαία ή άδικη κριτική αυτή που γίνεται στην κυβέρνηση. Ακούσατε τον κύριο Μαργαρίτη, θα ακούσετε σε λίγο και τον κύριο Κυρανάκη που επιφυλάχθηκε. Για πείτε μου, πώς απαντάτε σε αυτή την κριτική. Εξαρτάται για ποια κριτική μιλάμε και από πού προέρχεται, γιατί καμιά φορά υπάρχει επικοδομητική κριτική, την οποία και χρειαζόμαστε. Αυτά που είπε ο κύριος Μαργαρίτης. Υπάρχει. Είναι επικοδομητικά ως κριτική, είναι ανατρεπτικά, είναι. Αρνητικά είναι. Τι είναι αυτό, είναι εμπαθής κριτική, τι είναι. Θα σας πω, υπάρχει κριτική η οποία ασκείται με μοναδικό σκοπό την ικανοποίηση των εκάστοτε κομματικών ακροατηρίων, ειδικά σε περιπτώσεις που λείπουν επιχειρήματα. Αξίζει να σημειώσω εδώ καταρχάς να πω ότι θα χρησιμοποιήσω το χρόνο με όλο το σεβασμό κύριε Κωνσταντινίδη και θα σας ακούσω, αλίμονο αν περιμέναμε να μάθουμε τι συμβαίνει στην αγορά από ένα τηλεοπτικό πάνελ. Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά τώρα τα κόμματα και την αντιπολίτευση και την στάση και την κριτική τους. Όταν ήταν κόμματα εξουσίας, είχαν μία στάση όπου ο ελληνικός λαός δεν μάθαινε τι υπογράφεται, δεν μάθαινε τι συμφωνίες γινόντουσαν, δεν ενημέρωνε τον κόσμο, λειτουργούσε με κάποιο τρόπο αντιδημοκρατικά και τώρα που είναι αντιπολίτευση, δυστυχώς, και σας το λέω ως Ελληνίδα πολίτης αυτή τη στιγμή και όχι ως εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ, θα ήθελα να αισθάνομαι καλά ότι ζω σε μια χώρα με μια αντιπολίτευση η οποία προάγει τις αρχές της δημοκρατίας. Χωρίς αντιπολίτευση, μια κυβέρνηση, εμένα με φοβίζει. Δηλαδή. Δεν μπορεί σας φοβίζει να μην η αντιπολίτευση ως προς τι, ας πούμε. Με φοβίζει το ότι δεν, η ανυπαρξία. Τη δουλειά τους κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι. Όχι, αυτό λέω, ότι δεν κάνει τη δουλειά της. Δεν λειτουργεί αντιπολιτευτικά. Η κυβέρνηση πρώτα να κάνει τη δουλειά της. Θα σας πω και γι' αυτό. Όταν βλέπουμε την εικόνα της Θεσσαλονίκης, κάνει τη δουλειά της. Με επιχειρήματα. Όταν βαδίζουμε σε ένα Γολγοθά φόρων, υπερφορολόγηση, περικοπών κλπ. Όσον αφορά την αντιπολίτευση. Θεωρώ ότι μια χώρα θα έπρεπε να έχει μια αντιπολίτευση με προτάσεις και αντεπιχειρήματα. Δεν έχει. Ή αν έχει, είναι αυτά που τάσσονται υπέρ των πιο σκληρών φωνών των δανειστών. Έχουμε δει κατά καιρούς και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλα, μην αναλύσω. Ή έχουμε δει μια μάχη για το ποιος θα πει την πιο εξυπνακίστικη ατάκα μέσα στη Βουλή για να το παίξει μάγκας και ωραίος. Αυτό υποβιβάζει το ελληνικό κοινοβούλιο, τον νοήμον άνθρωπο, την πολιτική σκέψη εν γέννη. Όσον αφορά την κυβέρνηση και το αν κάνει το έργο της. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουμε παράπονα οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Εννοείται, θεωρούμε ότι ειδικά ο κύριος Μουζάλας είναι ακόμη στη θέση, από εδώ και στο εξής, αυτό που αναμένουμε
και εμείς και πιέζουμε γι' αυτό, ώστε ο κατά πολύ μικρότερος κυβερνητικός εταίρος, πάντως με σημαντική συμβολή σε αυτή την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι να δούμε να τρέχουν με πιο γρήγορους ρυθμούς στο εξής. Προς ποια κατεύθυνση, κυρία? Προς την κατεύθυνση αυτή που έχουμε οριοθετήσει από την πρώτη στιγμή, που είναι ότι μετά το κλείσιμο και της πρώτης αξιολόγησης και μετά από μια συμφωνία τριετή εξόδου από την κρίση, διότι κλήθηκε αυτή η κυβέρνηση να διαχειριστεί ένα χρέος το οποίο μας φορτώσανε εδώ και τόσα χρόνια, την κατάσταση που είδαμε στη Θεσσαλονίκη, που τη βλέπουμε καιρό και όχι μόνο και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, ναι, από τις οικονομίες της, από τις πολιτικές της λιτότητας που έχουν εισαχθεί στη χώρα, όχι από εμάς πάντως. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή, κλείνοντας και η πρώτη αξιολόγηση, φέραμε νωρίτερα το ζήτημα του χρέους από ό,τι περιμέναμε. Σίγουρα θα επακολουθούσε. Ναι, δεν πήρατε αλλά κάτι για το χρέος. Εντάξει, πήραμε όχι, κάτι. Πήρατε, πήραμε όχι, δεν πήρατε κάτι. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με τη συμφωνία του Νοεμβρίου του 2012. Ο κύριος Σόιμπλε είπε από το 18 θα το σχολιάσουμε. Δηλαδή πήρατε πολύ συμπάθεια. Εγώ το δέχομαι. Υπάρχει το 15% του κόφτη. Με τα συμπάθεια δεν βλέπω. Σας δεν είναι συμπάθεια. Μην αγνοείτε την πραγματικότητα. Μην κλείνετε τα μάτια. Αυτό δίνει τη δυνατότητα δημοσιονομικά να μπορέσει να υπάρξει και μια αναπτυξιακή πορεία στη χώρα. Έρχονται μιας και αναφερθήκατε και στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, και τα καινούργια νομοσχέδια, ο αναπτυξιακός νόμος για το λαθρεμπόριο καυσίμων και καπνικών. Άντε, να τα δούμε. Μιλάμε για 800 εκατομμύρια ευρώ. Την επόμενη εβδομάδα. Να τα δούμε, κύριε Φιλέ. Την επόμενη εβδομάδα. Μπορεί και να τα χειροκροτήσουμε. Για το ξέρετε. Κανένα κόμμα δεν τα μπορεί και να τα χειροκροτήσουμε. Το ξέρετε. Χρόνια. Αυτή η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη λοιπόν, να το κάνει. Αυτή η κυβέρνηση λέει ότι κάνει τη δουλειά της. Εσείς, κύριε Κωνσταντινίδη, εκπροσωπείτε έναν κλάδο. Σύνδεσμος εμπόρων εισαγωγέων αυτοκινήτων Ελλάδος. Κάποτε ο κλάδος πήγαινε καλά. Κάποτε. Πριν από λίγο καιρό πήγε πάλι να ανακάμψει. Ξαναέπεσε πάλι σε πτώση. Ποια είναι τα άμεσα αιτήματα του κλάδου για τα οποία είστε σε έναν αναβρασμό από ό,τι ακούω? Καταρχήν να πούμε ότι αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης. Ναι. Άλλαξε από χθες. Πάμε με το καινούριο. Από την 1η Ιουνίου. Καθεστώς. Από την 1η Ιουνίου. Έχουμε αυξήσει. Πήγαμε από τη λογική των κυβικών και πήγαμε στη λογική της αξίας λιανικής προφόρων. Μάλιστα. Εδώ φαίνεται λοιπόν από τους συντελεστές και από κάποια παραδείγματα που έχουμε κάνει εν πάση περιπτώσει ότι μέχρι 14.000 ευρώ αξίας λιανικής, ναι, τα αυτοκίνητα παραμένουν περίπου στις ίδιες τιμές. Μήπως και φτηνένουν ορισμένα. Με το προηγούμενο καθεστώς. Όπως δεν θα φτηνούν, ξέρετε γιατί. Ίσως να έχουμε κάποιες μικρές μειώσεις, γιατί ναι, σταμάτησε το μέτρο της απόσυρσης. Ναι. Δηλαδή αυτά που το όφελος που είχες από εκεί αντισταθμίζεται με ένα. Κατάλαβα. Καταλάβατε. Τώρα από εκεί και πέρα, όσο ανεβαίνει η αξία λιανικής προφόρων, τόσο πιο μεγάλοι είναι οι συντελεστές που μπαίνουν με αποτέλεσμα να γίνονται πιο ακριβά τα αυτοκίνητα. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν είναι φανερό ότι με τον καινούριο τρόπο προσπαθεί η κυβέρνηση να αντλήσει επιπλέον έσοδα από το αυτοκίνητο. Το οποίο αυτοκίνητο έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένως κατά το παρελθόν για να αντιληθούν φόροι, να κλείσουν τρύπες της ελληνικής οικονομίας. Είναι λάθος η πολιτική. Έχει αποτύχει αυτή η συνταγή. Και το λένε ναι, οι αριθμοί. Αλλά, ακούστε, για να είμαστε δίκαιοι, mm-hmm, το κάνει αυτή η κυβέρνηση, το έχουν κάνει όμως και όλες οι κυβερνήσεις του παρελθόντος. Μα αυτό λέω. Έτσι, για να μην αδικούμε. Βεβαίως. Μα δεν είπα μόνο για αυτή την κυβέρνηση. Όλες οι λοιπόν, κυβερνήσεις. Τι θέλετε τώρα, τι συγγνώμη, πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει πω, τώρα. Να σας πω. Άρα λοιπόν, στην ουσία αυξάνονται οι τιμές των αυτοκινήτων, mm-hmm, και επίσης οδηγούν τον Έλληνα, ανεξάρτητα από την οικονομική κρίση, η οποία εφίσταται και τη βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια, στο να πάρει ένα αυτοκίνητο όχι τόσο ασφαλές για υπεραστικές, ναι, μετακινήσεις, ναι, ναι, γιατί θα αναγκαστούμε όλοι να πάνε στις πιο φτηνές κατηγορίες, mm-hmm, γιατί ανεβαίνουν από κάποιες αξίες και πάνω, mm-hmm, η φορολόγηση ανεβαίνει πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να γίνονται απαγορευτικά πάρα πολλά αυτοκίνητα. Από εκεί και πέρα έχει γίνει μια πατάτα. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω εγώ, κύριε, ναι, Παναγιωτόπουλε. Ναι. Έχει γίνει μια πατάτα όσον αφορά τα εισαγόμενα μετακινησμένα αυτοκίνητα. Mm-hmm. Εδώ δεν μπορούμε καν να εκτελονίσουμε. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν τιμοκατάλογοι στις υπηρεσίες αξιών των τελωνίων παρελθόντων ετών, γιατί γινόταν με διαφορετικό τρόπο ο υπολογισμός. Τι σας λέει το Υπουργείο Αξινόμησης? Περιμένουν από τις αντιπροσωπείες, ναι, οι οποίες λένε ότι δεν έχουν στοιχεία τόσο παλιά για να δώσουν στην υπηρεσία αξιών, ώστε πάνω εκεί να μπει. Άρα αυτή τη στιγμή δεν εκτελονίζεται κανένα αυτοκίνητο. Με αποτέλεσμα. Το κράτος δεν παίρνει λεφτά. Σε λίγο καιρό, συγγνώμη, επειδή υπάρχει μια λύση, την οποία την έχουμε προτείνει στο Υπουργείο, ναι, θα σας πω. Αν δεν δοθεί άμεσα κάποια λύση, θα κλείσουν καταστήματα και θα απολυθούν χιλιάδες εργαζόμενοι. Mm-hmm. Εμείς αυτό που έχουμε πει και είναι μονόδρομος, πιστεύω, mm-hmm, και αυτό είναι το που προτείνω και το έχουμε πει και στο Υπουργείο Οικονομικών, στα ναι, στελέχη, ναι, 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 ότι πρέπει να παραμείνει με το παλιό σύστημα, mm-hmm, το εισαγόμενο μεταχειρισμένο, ο τρόπος φορολόγησης, mm-hmm,
μέχρι να βρεθούμε λύση, να δοθεί παράταση δηλαδή και να εκτελονίζονται. Αλλιώς δεν υπάρχει τρόπος, δεν μπορούμε να εκτελονίσουμε. Με οποιαδήποτε λέτε τιμή. Να ισχύσει το παλιό σύστημα, το παλιό σύστημα μέχρι να πάνε οι νέοι κατάλογοι. Μέχρι να βρεθούν οι κατάλογοι, εν πάση περιπτώσει να βρεθεί κάποια λύση. Εμείς έχουμε λύσεις να προτείνουμε. Να μην παγώσει η αγορά. Για να το βρίσκω λογικό. Λογικό. Το βρίσκω είναι πολύ λογικό. Είναι μονόδρομος, πρέπει να μας ακούσει ο Υπουργός και δεν έχει άλλη λύση. Αλλιώς η αγορά είναι off. Στον κλάδο, πόσοι άνθρωποι ασχολούνται στον κλάδο. Έχουν μείνει οι μισοί. Στον ευρύτερο χώρο του εμπορίας αυτοκινήτου ήταν πάνω από 100.000 εργαζόμενοι. Μπράβο. Σήμερα είναι κάτω από 50. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει εξολόθρευση του κλάδου. Έχει δυναμική ο κλάδος, αλλά η υπερφορολόγηση, κύριε Παναγιωτόπουλε, πολλές φορές φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα και για τα έσοδα του κράτους. Πάντοτε η υπερφορολόγηση σκοτώνει τα έσοδα. Σκοτώνει τα έσοδα. Το έχουμε πει επανειλημμένως αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε εισακουστεί. Με αποτέλεσμα η αγορά αυτοκινήτου να έχει 70% μεγαλύτερη πτώση από τη συνολική πτώση της ελληνικής οικονομίας στα χρόνια της κρίσης. Αυτό δείχνει, όπως είπα και προηγουμένως, ότι η συνταγή που έχει ακολουθηθεί είναι λάθος. Μάλιστα. Κύριε Κυρανάκη, ακούσατε τη λέει αγορά. Τώρα, σχολιάστε αυτά που υπόθηκαν από τους εκπροσώπους των δύο συγκυβερνώντων κομμάτων. Κοιτάξτε, νομίζω ο κόσμος έχει κουραστεί. Οι πολίτες έχουν κουραστεί πάρα πολύ να ακούνε μια κυβέρνηση η οποία έχει ταυτιστεί απόλυτα με την υπερφορολόγηση την οποία έχει επιβάλει. Να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για τα προβλήματα τα καθημερινά των πολιτών τα οποία ζουν και έχουν κάνει τη ζωή τους πολύ χειρότερη. Έχει κουραστεί ο κόσμος, κύριε Παναγιωτόπουλε, να βλέπει τον Αλέξη Τσίπρα μονίμως να κατηγορεί κάποιον άλλον, είτε εκτός Ελλάδος είτε εντός Ελλάδος, για τα λάθη που έχει κάνει ο ίδιος, για τα προβλήματα που προκαλεί ο ίδιος. Δεν θέλω να απαντήσω κάτι άλλο σε αυτά που ακούστηκαν περί μεγάλων επιτυχιών και γιατί έφυγε η Νέα Δημοκρατία χτες. Αν μη τι άλλο. Αντί να καθίσει να πελεγγύσει την κυβέρνηση, γιατί έφυγε. Θα σας απαντήσω ότι έχω πολύ ξεκάθαρη απάντηση για αυτό που έγινε χθες. Θα ήθελα μόνο να πω στη φίλη μου τη Μανταλένα ότι αν οι ανεξάρτητοι Έλληνες μας κατηγορούν για μη επικοδομητική αντιπολίτευση, νομίζω ότι είναι. Ας μην πω ανέκδοτο, αλλά ας πω ότι οι πολίτες και αυτοί που μας βλέπουν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Δεν διανοούμε να ακούω από έναν νέο άνθρωπο να λέει ότι η ΑΝΕΛ του στα τέσσερα και με τους εθνοπροδότες και τους μονοσολιάδες. Αλλά αυτά τα έλεγε ο κύριος Σαββάρος στον κύριο Νικολάου. Και όλα αυτά, και όλα αυτά που έλεγε ο αρχηγός, ο οποίος τρεις φορές είπε θα παραιτηθεί αν γίνει κάτι που τελικά έγινε και παρόλα αυτά παραμένει κολλημένος στην καρέκλα του. Εμείς δεν θα πω τίποτα άλλο. Δεν είχαμε καμία εμπλοκή με τη διαπλοκή. Μανταλένα, κύριε, δεν σε διέκοψα καθόλου. Σε άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε άκουσα αυτά που έλεγες. Και θα ήθελα να σεβαστείς τον χρόνο που έχω για να απαντήσω με ηρεμία και νεφαλιότητα. Ως προς τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι είναι τουλάχιστον προκλητικό μια κυβέρνηση η οποία έφερε και ψήφισε στη Βουλή ένα νόμο ο οποίος καλύπτει, είναι η μεγαλύτερη προκλητική συγκάλυψη πολιτικών με offshore, η οποία δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας για μια ολομέλεια και να πάρθει ο νόμος πίσω και να μην δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Εδώ είναι το ζήτημα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να το καταλάβουν οι πολίτες. Θα μας το εξηγήσει ο κύριος Σιδέος. Το εξήγησε ο κύριος Παρασκευόπουλος με την αναδρομική ισχύ του νόμου. Νομίζω ότι τα γνωρίζετε αυτά. Άκουσα έναν καθηγητή από το Απειθή που είπε ότι αν δικαστεί κάποιος θα πάει με την ευνοϊκότερη ρήτρηση. Άρα δει με την διατύπωση. Άρα λοιπόν για 24 ώρες και αφήστε να ολοκληρώσει. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Okay. Δεν ισχύει μόνο του Παρασκευόπουλου. Εντάξει. Στα δικαστήρια. Αυτό λέω. Εντάξει. Λοιπόν, ολοκληρώνω σε μισό λεπτό. Αλλά τώρα το κόμμα του Παπαστάβου τώρα να μιλάμε. Τώρα ολοκληρώνω σε μισό λεπτό. Το κόμμα του Παπαστάβου. Το κόμμα του Παπαστάβου τώρα να μιλάει. Η κυβέρνηση οποτεδήποτε στριμώχνεται λέει πετάει ένα Παπαστάβου. Δεν είναι Παπαστάβου, είναι αλήθεια. Είναι το κόμμα των πολιτών. Είναι όλη η δομή του κόμματός σας. Πείτε ονόματα, κύριε Θηβέ. Όχι έτσι να πετάμε λάσπη. Πείτε ονόματα. Τι ονόματα. Και αν θέλετε απαντήστε. Όποια πέτρα και να σηκώσει Παναμά, Πέπερ, Πάρη. Είναι από κάτω Παπαστάβου. Δεν κατάλαβα. Δεν λέτε. Πείτε ονόμα αυτό τι είναι. Ο κ. Παπαστάβου αυτή τη στιγμή είναι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι στέλεχος, είναι βουλευτής. Τι είναι, πείτε μου, τι είναι. Γιατί τον καλύπτουν. Ξέρετε τι είναι. Γιατί τον καλύπτουν όλοι. Είναι το μόνιμο μη επιχείρημά σας που πετάτε ως λάσπη επειδή δεν έχετε τι άλλο να πείτε. Έχει πει ο πρόεδρος αυτό είναι τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, επειδή φαίνεται ότι δεν μπορείτε να σεβαστεί το διάλογο και θέλετε πάντα να με διακόπτετε. Αν θέλετε να κάνουμε διάλογο έτσι, εγώ δεν θα συμμετέχω. Θέλω μισό λεπτό μόνο για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Άρα λοιπόν, η κυβέρνηση έφερε, ψήφισε νόμο στη Βουλή που συγκαλύπτει πολιτικούς με offshore, τον δημοσίευσε παρά το αίτημα της αντιπολίτευσης.
κρατήσεις για 24 ώρες ΕΦΕΚ, άρα αθωώνει πολιτικούς οι οποίοι έχουν offshore και ήρθε την επόμενη μέρα στη Βουλή να φέρει έναν αντισυνταγματικό, αντιευρωπαϊκό νόμο ο οποίος θα εκπέσει και θα γίνεται ρεζίλη, κύριε Θηβέ, με αυτό που κάνατε. Και μας κατηγορείτε πάλι τη Νέα Δημοκρατία για να απολογηθεί. Τα προβλήματα δηλαδή των πολιτών, τις προκλήσεις σας, όλα αυτά που έχετε εγώ φέρει μαζί και τα λάθη σας, πάλι η Νέα Δημοκρατία σας φέρει. Η Νέα Δημοκρατία, πάλι, Ανάκη, γιατί φύγατε, γιατί λοιπόν, φύγατε. Η Νέα Δημοκρατία θέλει offshore. Φύγαμε. Θέλει η πολιτική να έχουν offshore. Απαντήστε. Εσείς το φέρατε τον νόμο. Η Νέα Δημοκρατία θέλει η πολιτική να συμμετέχουν σε offshore. Μην εκτίθεστε. Εσείς το φέρατε τον νόμο. Η Νέα Δημοκρατία, απαντήστε. Θέλει η πολιτική να έχουν offshore. Απαντήστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε. Τότε γιατί το βάλατε στα πόδια, λακίσατε χθες. Θα σας πω γιατί. Θα σας πω γιατί αποχωρήσαμε. Από μια, αυτό είναι ένα ερώτημα, μια διαδικασία που κοροϊδεύει τους Έλληνες. Αποχωρήσαμε, αποχωρήσαμε και δεν θα συμμετέχουμε σε κανένα σοου του κύριου Τσίπρα, ο οποίος είναι πάρα πολύ ταλαντούχος ηθοποιός και πάρα πολύ χαρισματικός ψεύτης. Αυτό είναι ο κύριος Τσίπρας. Πολύ ωραία. Να έρθει στη Βουλή και να μας πει τι, ότι εγώ φέρω ένα νόμο ο οποίος θα εκπέσει από το Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι αντισταματικός, είναι αντιευρωπαϊκός και να μας πει τι, ότι πάλι η Νέα Δημοκρατία φταίει για τις offshore και για τη διαφθορά κτλ. Το μόνιμο επιχείρημα. Η μόνιμη λάσπη την οποία πετάτε στα προβλήματα, που πετάτε τη λάσπη στη Νέα Δημοκρατία για να συγκαλύψετε οποιαδήποτε σκάνδαλα έχετε εσείς ως κόμμα, χωρίς να έχετε απαντήσει σε μια ερώτηση που τέθηκε τον Αύγουστο, κύριε Θηβέ. Τον Αύγουστο τέθηκε μια ερώτηση από 18 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ έχει offshore ή όχι. Σας ρωτώ λοιπόν και εγώ ευθέως και σταματάω εδώ. Μπορείτε να μου απαντήσετε υπεύθυνα, υπεύθυνα όμως. Έχει υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ offshore? Συγγνώμη, ναι ή όχι. Συγγνώμη, θέλω μια απάντηση. Υπεύθυνα. Συγγνώμη, να αφήστε λίγο τώρα. Έτσι. Το να πετάς λάσπη στον ανεμιστήρα είναι το πιο εύκολο πράγμα. Είσαι νέος άνθρωπος. Απαντήστε όμως. Δώσε ένα ναι ή ένα όχι. Τι απάντηση να δώσω. Ένα ναι ή ένα όχι. Έχουμε δύο ερωτήματα που διασταυρώνονται. Αν υπήρχε, κύριε Παναγιώτο, εσείς το είπατε γιατί φύγανε. Σωστό ερώτημα. Εάν υπήρχε από τον Αύγουστο. Εάν υπήρχε από τον Αύγουστο. Δεν θα το ξέρατε. Καλά δουλευόμαστε. Απάντησα. Είναι συζήτηση αυτή. Σαφώς και δεν υπάρχει και το ξέρετε και όλοι. Σας απαντάει, σας απαντάει. Κύριε Παναγιωτόπουλε, για να το δούμε εδώ ξανά στην εκπομπή. Δηλαδή μιλάει η Νέα Δημοκρατία που έχει εκθρέψει το πολιτικό σύστημα μέσα με τις offshore εταιρείες. Εκτίθεστε. Το έχει εκθρέψει. Εκτίθεστε. Τι να λέμε τώρα. Τα ξέρουν όλοι. Μέσα στη Βουλή ακούστηκαν. Εκτίθεστε. Να πάμε γρήγορα. Ναι, ελάτε. Να πάμε γρήγορα σε ένα διάλειμμα και μετά να επιστρέψουμε. Κυρίες και κύριοι, σε αυτή την εκπομπή συνηθίζουμε να τη διανθίζουμε με, από το πεδίο της ελευθεριότητος, όχι μόνο της ελευθερίας που είναι το διαδίκτυο, με ευρήματα που έχουμε από εκεί. Απόψε βρήκαμε κάτι το οποίο δείχνει πόσο η υπερβολή και πόσο το ευμετάβλητο του χαρακτήρα ορισμένων ανθρώπων μπορεί το καλό να το κάνει κακό, μπορεί τον Άγιο να το κάνει καταραμένο και ούτω καθεξής. Η υπερβολή, θα το δούμε σε λίγο, γιατί αξίζει τον κόπο, βγάζει και πάρα πολύ γέλιο. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τσίπα δεν έχουν πάνω τους. Εδώς. Έσχος. Ντροπή. Shame. 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 Shame.